Πόπο, με το που τελείωσε το σήμα της αρχής του τροχού της τύχης, σταμάτησε και ο τροχός να γυρίζει. Που σημαίνει ότι όλα δουλεύουν ρολόι, Νατάσα. Γεια σου, Νατάσα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκαμε. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι πάνε πακέτο. Πάνε πακέτο είναι η κατηγορία της λεξομαχίας. Καλή επιτυχία στον πιο γρήγορο, πιο γρήγορη. Στα αποστολία. Κομπολόι, χάντρες. Το κομπολόι και οι χάντρες του κομπολογιού πάνε πακέτο. Τι κομπολόι θα ήταν αυτό χωρίς χάντρες, δεν θα ήταν καν κομπολόι. Θα ήταν κάτι ακόμα σκήνη, ένα κάτι οτιδήποτε. Έτσι. Αποστολία μου, χωρίς το κομπολόι σου, έλα να παίξεις. Πώς είσαι, καλά, μια χαρά. Εσύ είσαι οργανωμένη στη ζωή σου ή είσαι σαν και εμένα που είναι λίγο χύμα τα πράγματα και όπως κάτσουνε. Είμαι κι εγώ χύμα, αλλά προσπαθώ λίγο-λίγο να. Δεν χρειάζεται και λιγάκι έτσι να είμαστε και λίγο ανέμελοι. Μην τα έχουμε όλα στα κουτάκια, εννοείται, ρε παιδί. Εννοείται, εννοείται. Δεν το συζητώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να η κατηγορία μας. Ναι. Η κατηγορία είναι φαγητό. Καλά ξεκινάμε. Εδώ είμαστε. Ένα φαγητό. Καλά ξεκινάμε. 20 ευρώ. Σ' έχουμε. Το σίγμα. Τριπλό. Τριπλό σίγμα. Να γυρίσουμε πάλι. Ευρώ. Το ΤΑΦ. Αχ, αυτά τα 20 άρια, βρε Αποστολία μου. Δεν σε αφήνουν να προκόψεις. 80 ευρώ έχεις βγάλει όλα μαζί. Το επόμενο δεν θα είναι 20 άρικο, θα είναι 50. Το ΡΟ. Πάρα πολύ καλά. Υπάρχει και αυτό. Από πού είσαι, Αποστολία μου? Από ένα χωριό των Σερών. Πώς λέγεται? Παραλίμνιο. Υπέροχα. Για να γυρίσουμε. Ξανά το 20 αρικάκι. Το ΜΗ. Μη Μακεδονία και είναι πρώτο γράμμα σε δύο λέξεις. Και αυτό διπλό. Έχεις 170 ευρώ. Να αγοράσω το Α. Αφού βγήκανε με το ζόρι αυτά τα χρήματα, το λέω γιατί τα 20 και τα 50 κάναν παρέλαση. Και καλά να ήταν περισσότερα τα 50, τα 20 ήταν τα πιο πολλά. Να τα Α που αρκετά δίνουν μια, ναι, μια γεύση, να το πω, στο φαγητό μας. Έλα. Δεν ήρθε, αλλά ήρθε το πεντάρικο. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το γράμμα, φανταζόμαστε. Το κάπα. Έτσι, μπράβο. Μόνο η τελευταία λέξη, καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι λίγο. Έτσι, γιατί είναι. Και σε εμάς αυτή η λύπη. Είναι, σε κρατά μακριά από το ποσό που είναι 170 τώρα. Έλα, κάτι καλύτερο. Δεν σου έρχεται. Πάλι πεντάρικο, είναι το μεγαλύτερο που έχεις φέρει. Το νι. Πρώτη φορά πέραν στα 200. Έλα το έφερα. Μπράβο σου. Λοιπόν, αυτό το πανεύκολο επιδείο, λέω πανεύκολο γιατί θα μας πει το γράμμα, θα τις διπλασιάσει το ποσό. Πάμε. Το λάμδα. Έτσι. Υπέροχο φινάλε. Και γιατί λέω φινάλε? Γιατί σηκώνεις το επιδείο, θα διπλασιάσουμε τα χρήματά σου εφόσον λύσεις το γρίφο. Και γιατί λέω να το λύσεις? Γιατί δεν έχει άλλα σύμφωνα. Η μόνη εναλλακτική που έχεις είναι να αγοράσεις φωνήεν. Θα πάρω ένα φωνήεν για επιβεβαίωση. Ωραία. Το γιώτα. Θέλεις, ε. Αν το επιβεβαίωσες, θα διπλασιάσεις το ποσό των 220 και θα φύγεις από τον γρίφο με 440. Θα το λύσω. Πάμε. Μακαρόνια με σάλτσα και ελιές. Έτσι. Ωραία πραγματάκια. Τι καλά που ξεκίνησε. Θέλει. Αυτό. Τι καλά. Εν τω μεταξύ, με τα 20 δεν είχαμε προκοπή, το βλέπαμε, δεν πήγαινε πουθενά αυτό. Να όμως που το επιδείο ήρθε για να σε ανεβάσει στα 440. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Έχεις πάρει τον γρίφο από την αρχή μέχρι και το τέλος, χωρίς να δώσεις ευκαιρία σε οποιονδήποτε συμπαίκτη σου να παίξει. Γι' αυτό για τιμωρία τώρα. Παίρνω το αυστηρό μου. Για τιμωρία τώρα η πρωτοπόρος θα κάτσει ήσυχη σε μια γωνιά να παίξει κανένας άλλος, όπως ο Κωνσταντίνος που ξεκινά στο δεύτερο.